σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από την κυβέρνηση στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, μέσα στη Μεσόγειο, δυτικά της Κρήτης, πάνω σε ένα πλοίο, με μια μέθοδο που έχει δοκιμαστεί μόνο μια φορά, θα εξουδετερωθεί το πιο επικίνδυνο μέρος των χημικών όπλων της Συρίας. Αυτό για μια κλειστή και επιβαρημένη θάλασσα όπως η Μεσόγειος συνιστά κίνδυνο. Ναι. Εκφράσαμε την ανησυχία μας, την έντονη ανησυχία, όχι μόνο τη δική μας, αλλά και του ελληνικού λαού και ιδιαίτερα της Κρήτης για αυτή τη διαδικασία, και ζητήσαμε αυτή η εξουδετέρωση να μην γίνει στη Μεσόγειο, να γίνει εκτός Μεσογείου, είτε σε χερσαίες εγκαταστάσεις πιο ασφαλείς, είτε σε μια θάλασσα πιο ανοιχτή, ναι, στον Ατλαντικό. Ναι. Η κυβέρνηση μας είπε ότι η διεθνής κοινότητα έχει αποφασίσει και επιμένει να γίνει αυτό μέσα στη Μεσόγειο. Άρα, ναι, η ανησυχία μας και ο κίνδυνος ενός ατυχήματος παραμένει. Αυτό που υποσχέθηκε και μένει να γίνει πράξη είναι να τηρηθούν όλοι οι κανόνες, οι διεθνείς, που αφορούν στην εξουδετέρωση τοξικών χημικών όπλων, και επίσης να εξασφαλιστεί η ενεργή συμμετοχή Έλληνα παρατηρητή, εκπροσώπου της ελληνικής πολιτείας, ειδικού επιστήμονα ή δυνατόν και πάνω στο πλοίο όπου θα γίνει αυτή η εξουδετέρωση. Τίποτα όμως από αυτά ακόμη δεν είναι εξασφαλισμένο. Η δική μας αντίθεση και ανησυχία παραμένει στο ακέραιο, και σας θυμίζω ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ζητήσει να έρθει η κυβέρνηση στη Βουλή για να ενημερώσει και τον ελληνικό λαό και όλους τους Έλληνες βουλευτές για αυτή την υπόθεση, η οποία δικαίως και δικαιολογημένα προκαλεί ανησυχία στους Έλληνες και ιδιαίτερα στους κριτικούς. Κύριε Παπαδημούλη, θέλω να σας θέσω δύο ερωτήματα, αν μου επιτρέπετε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μας διαθέτετε εδώ στο Ράδιο 984, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο προσπαθούμε να αναδείξουμε με την σοβαρότητα που του αρμόζει από τις 8 Ιανουαρίου. Όταν λέει ο Υπουργός Εξωτερικών ότι η διεθνής κοινότητα επιμένει να γίνει, και είπατε στην αρχή μέσα στη Μεσόγειο δυτικά της Κρήτης, έχουν δώσει πάνω κάτω στίγμα, είπαν γιατί, αν είναι εντός της ΑΟΣ ή εκτός της ΑΟΣ, είπαν γιατί η διεθνής κοινότητα εμένει σε αυτή τη στην απόφαση, όταν η πληροφόρηση και η ενημέρωση που έρχεται προς εσάς λέει ότι θα γίνει για πρώτη φορά, το πρώτο στάδιο ήταν πιλωτικό και έγινε κάπου στις εγκαταστάσεις κάποιας εταιρείας, κάποιου οργανισμού, εν πάση περιπτώσει των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί θα πρέπει να γίνει απλό με ό,τι αυτό συνεπάγεται? Τα ερωτήματά σας είναι εύλογα, κέρια και απολύτως δικαιολογημένα. Αλλά αρμόδιος για να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα είναι κάποιος από την ελληνική κυβέρνηση. Εμείς μετά τις απαντήσεις που μας δόθηκαν διατηρούμε στο ακέραιο τις ανησυχίες που εκφράσαμε και την αντίθεσή μας να γίνει αυτή η εξουδετέρωση των επικίνδυνων χημικών μέσα στην κλειστή Μεσόγειο. Και συμμεριζόμαστε απολύτως και την ανησυχία που υπάρχει σε όλη την Κρήτη. Οι επιστήμονες εκφράζουν φόβους από τη δική τους την πλευρά, η επιφυλακτικότητα, εξαιτίας του ότι το εγχείρημα γίνεται για πρώτη φορά. Είναι πολλοί εκείνοι που ρωτούν εάν έχουν δοθεί διαβεβαιώσεις εκ μέρους του Υπουργού Εξωτερικών Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης ότι ενδεχόμενα να μην συντρέχουν λόγια ανησυχίας, γιατί δεν επιλέχθηκε κάποιο λιμάνι ή κάποια χώρα, αν θέλετε, που να είναι διαφορετικές εκείνες οι συνθήκες για να γίνει αυτή η καταστροφή του χημικού οπλοστασίου. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε, προσφέρθηκαν οι Πορτογάλοι να γίνει αυτή η εξουδετέρωση στις Αζόρες, σε ένα νησί που ανήκει στην Πορτογαλία και βρίσκεται στον Ατλαντικό. Επελέγει δυστυχώς
να γίνει μέσα στη Μεσόγειο, προφανέστατα κατά τη γνώμη μου, για οικονομικούς λόγους. Γιατί οι εξετάσεις μέσα στη Μεσόγειο είναι πιο κοντά στον τόπο από τον οποίο θα φορτωθούν τα χημικά. Υπάρχουν, κύριε Παπαδημούλη, διαβεβαιώσεις από την πλευρά του Υπουργού, του κυρίου και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του κυρίου Βενιζέλου, για την μέθοδο την οποία θα ακολουθηθεί για τους ενδεχόμενους κινδύνους που προκύπτουν από τους επιστήμονες έρχονται στα δικά μας αυτιά, ανησυχούμε όλοι μαζί και βέβαια γιατί έτσι τα πράγματα μέχρι σήμερα έχουν εξελιχθεί με τόση μυστικότητα? Η ελληνική κυβέρνηση σε αυτήν τη συνάντηση μας είπε ότι δεν έχει καταφέρει να βρει διεθνείς συμμαχίες στο αίτημα να γίνει αλλιώς και έξω από τη Μεσόγειο η εξουδετερώση των χημικών και μας μετέφερε και καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις διεθνών φορέων ή ειδικών επιστημόνων. Επειδή εμείς ανησυχούμε και συμμεριζόμαστε και τις ανησυχίες που έχει ο ελληνικός λαός και ιδιαίτερα η κριτική, ζητήσαμε από την κυβέρνηση για μια ακόμη φορά να έλθει στη Βουλή, όπως έχουν ζητήσει ήδη οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στην Αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος και να δώσει όλη την αναγκαία πληροφόρηση. Ο κύριος Βενιζέλος επιφυλάχθηκε να πει ναι, επομένως θα πρέπει να ρωτήσετε την κυβέρνηση και προσωπικά τον Υπουργό Εξωτερικών αν θα γίνει αυτό και πότε θα γίνει. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ το θεωρούμε αναγκαίο. Μάλιστα.